όλους και χρόνια πολλά. Добрый вечер и с праздником. Λέω χρόνια πολλά γιατί η γιορτή, η εθνική γιορτή της Ελλάδος, η 25η Μαρτίου, είναι και δική σας γιορτή εδώ στην Οδυσσό. Я поздравляю вас с праздником, потому что 25 марта национальный праздник Греции это и праздник одесситов. Το 1814 η φιλική εταιρεία Πατριώτες της Διασποράς εδώ στην Οδυσσό εδραίωσαν μυστικά και μεθοδικά τις προσπάθειες για την ανεξαρτησία, για τον αγώνα του έθνους και την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό. Здесь, в Одессе, в 1814 году греки-патриоты организовали тайное общество, филики эторию и методично последовательно готовили, подготавливали начало освободительного движения. Εδώ επίσης βρήκε καταφύγιο το νεκρό σώμα του εθνομάρτυρα Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου μετά την αποκεφάλισή του στην Κωνσταντινούπολη από τους Οθωμανούς και ενταφιάστηκε στον ελληνικό, ιστορικό ελληνικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Οδυσσό. Также в Одессе после трагической гибели от рук османцев тело в Одессе нашло пристанище тело патриарха Григория V Константинопольского и было его тело было упаковано в Свято-Троицком греческом соборе. Οι δεσμοί αυτοί είναι ζώντες, είναι ισχυροί και καθιστούν την Οδυσσό ακόμη και σήμερα τόπο προσκυνήματος των Ελλήνων, γι' αυτό και πολλοί συμπατριώτες μου, τούτες τις μέρες, έρχονται από την Ελλάδα και τιμούν, προσκυνούν εδώ στην Οδυσσό. Эти связи, которые связывают нас с Одессой, они живы и сильны, и поэтому в эти праздничные дни очень много греков приезжают сюда как паломники. Μεταξύ σας, αξιότιμοι εκπρόσωποι των αρχών, περιφερειακών, τοπικών θεσμών και ιδρυμάτων, βρίσκονται σήμερα και πολλοί Έλληνες βουλευτές που ήρθαν για τους εορτασμούς ακριβώς της εθνικής μας εορτής και με την ευκαιρία των εκδηλώσεων που διοργανώνει το Ίδρυμα Πούπουρα. Сегодня рядом с нами находятся как представители одесских городских властей, как одесских областных властей, организаций наших одесских, а также представители греческого парламента, которые приехали сюда для того, чтобы участвовать в мероприятиях, которые организовывает и проводит фонд Бубуроса. Ξέρετε, όσοι ξέρουν λίγη ιστορία, γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι Έλληνες ποτέ δεν μεγαλούργησαν στη βάση της αριθμητικής υπεροχής. Είναι γιατί έχουμε την ελευθερία, τον πόθο για την ελευθερία στην καρδιά και το ιδανικό της δημοκρατίας που μας πάει μπροστά. Αυτό είναι το DNA μας, αυτό κληροδοτήσαμε στην Ευρώπη και στον κόσμο. Вы все прекрасно знаете, все, кто знаком с историей Греции, что Греция никогда не одерживала победы своей численностью. Греция побеждала всегда страстью, жаждой свободы и своей приверженностью идеалам демократии. Это то, что Греция подарила Европе. Это то, что находится у нас в крови, в нашем ДНК. Это и то DNA των τραγουδιών του Γιώργου Νταλάρα. Και ξέρω πολύ καλά, δύο χρόνια τώρα που είμαι στην Οδυσσό, ότι πολλοί από εσάς μου μιλάτε με τόση θέρμη για την εδώ συναυλία του τη δεκαετία του 90. Σήμερα λοιπόν το Ίδρυμα Πούπουρα μας δίνει άλλη μια ευκαιρία να γευτούμε, να ακούσουμε Ελλάδα. Все это составляет ДНК песен Георга Сандаласа. Находясь тут в течение двух лет, я от многих из вас слышала про его концерт, который состоялся тут в 90-е годы. И вот, наконец, с помощью фонда Бубуроса он осуществляется и в этом году. И хора сас, и Украина, и хора му Ελλάδα αντιμετωπίζουν προκλήσεις και δυσκολίες και απειλές. Наши страны, Украина и Греция, встречаются и сталкиваются с вызовами и угрозами, и трудностями. Είμαστε αδελφοί λαοί, ισχυροί, μας ενώνει και η Ορθοδοξία, εκτός από την ιστορία. Мы братские народы, и мы очень тесно связаны. Кроме нашей истории, нас также связывает наша общая христианская вера. Και είμαι ευγνώμων σε όσους Έλληνες και ελληνικούς φορείς εδώ, και ιδιαίτερος τον κύριο Μπούγουρα, καταβάλουν προσπάθειες
και υλοποιούν προγράμματα συνεργασίας που ενδυναμώνουν τους δεσμούς συνεργασίας με την αδερφή χώρα, τον αδερφό ευρωπαϊκό λαό. Я благодарна всем греческим организациям, всем фондам и учреждениям, а в особенности фонду господина Бубуруса за все те их усилия и мероприятия, которые они организовывают для усиления связи наших с европейским украинским народом. Τέλος, φέτος γιορτάζουμε και τη συμπλήρωση 25 ετών από την αδερφοποίηση Οδυσσού και Πειραιά. Также мы празднуем 25-летний юбилей побратимства Одессы и Пирея в этом году. Άρα νομίζω ότι και κάποια τραγούδια ίσως σήμερα θα εκπροσωπήσουν και τον Πειραιά. Поэтому я думаю, что какие-то из прозвучащих песен, которые прозвучат, будут посвящены и Пирею. Οι γιορτές μας έχουν ξεκινήσει μέρες τώρα και θα τελειώσουν στις 30 Μαρτίου. Αύριο υπάρχει και ομογενειακή παρέλαση, αλλά δεν θέλω να σας κρατήσω άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία, ευημερία και πάνω απ' όλα ειρήνη. Χρόνια πολλά. Я не хочу вас больше задерживать, ваше внимание. Хочу сказать, что